Ο υπεύθυνος αδέσποτων του Δήμου Βόλου, κ. Ζαρκάδας Βεργής, τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες αναφορικά με το θέμα που υπάρχει με κάποια επιθετικά αδέσποτα για το κοινοκομείο του Βόλου. Ως υπεύθυνος του κοινοκομείου και των αδέσποτων, επισήμανε ότι ο Δήμος Βόλου είναι ενάντια στην ευθανασία. Καταρχήν, δεν υπάρχει επιθετικό σκυλί που δεν είναι κακοποιημένο. Τις περισσότερες φορές έχουν κακοποιηθεί. Είναι σκυλάκια, είναι ζωάκια τα οποία έχουν αφαιθεί σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο πολλές φορές δεν έχουν τροφή, δεν έχουν νερό. Και σύν την κακοποίηση έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση να επιτεθούν και γι' αυτό χαρακτηρίζονται και επιθετικά. Αυτό ένα, το κρατάμε. Δεύτερον, θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι είμαστε ενάντια στην ευθανασία. Παρόλο που ο νόμος το ορίζει με την Τριμελή Επιτροπή, μέσω της Πενταμελούς Επιτροπής, ότι η Τριμελής Επιτροπή απαρτίζεται από τους κτηνιάτρους, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να δούνε τέτοια περιστατικά. Εμείς δεν θα πάμε και παρουσία μου, ειλικρινά σας μιλάω, να πούμε ποτέ ότι ένα ζωάκι, κι ας είναι επιθετικό, χαρακτηρίζεται επιθετικό, θα πάει σε ευθανασία. Αυτό το διαγράφουμε, παρόλο που το ορίζει ο νόμος. Τώρα τι γίνεται. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ζωάκια τα οποία είναι από εισαγγελέα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί επιθετικά και καταλαμβάνουν μία θέση επάνω στο κοινοκομείο μας, όπως και στα κοινοκομεία όλης της χώρας. Αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι καταρχήν να βρούμε μία υιοθεσία σαν για αυτά τα σκυλιά. Δηλαδή να μπορούν να υιοθετηθούν αυτά λέγονται ιδιαίτερου χαρακτήρα σκυλιά, τα οποία κατόπιν κάποιων συμβουλών από τους αρμόδιους εκπαιδευτές να μπορέσουν να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται να υιοθετηθούν. Αν αυτά δεν γίνουν, θα μείνουν παραπάνω χρονικό διάστημα στο, έτσι όπως ορίζει ο νόμος, στα κλουβιά. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση για αυτά, όχι όμως τη λύση της ευθανασίας. Την ίδια ώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στάθηκε και σε περιστατικό το οποίο υπήρξε πριν από λίγες ημέρες στον Αλμυρό. Με δράστη, ο οποίος είχε ρίξει φόλα σε σκύλο. Σε βάρος του επιβλήθηκε, όπως προβλέπει πλέον ο νόμος, το διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ. Καλώς ορίζει ο νόμος και αυτό έπρεπε να γίνει στα προηγούμενα χρόνια, θα έπρεπε να εφαρμοστεί και να οριστεί ακόμα πιο σύντομα. Σίγουρα ο 48-30-21 είναι ένας νόμος ο οποίος ορίζει και καθορίζει το πλαίσιο αυτό όσον αφορά τις κακοποιήσεις. Μακριά από όλους τους πολίτες, συμπολίτες μας τέτοιες πράξεις, που προφανώς δεν πρέπει να δείχνουμε μιμητισμό σε τέτοια ζητήματα, ίσα-ίσα πρέπει να δείχνουμε εθελοντισμό, εθελοντικά να βοηθάμε τα ζωάκια, γιατί δεν μας φταίνε σε τίποτα. Την αντίθεση της να γίνει ευθανασία σε σκύλους που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων στις Γλαφυρές και έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι, εκφράζει και η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου.